Συνάδελφοι, πρέπει εδώ πέρα να κατανοήσουμε και να συμφωνήσουμε κάποια βασικά πράγματα. Το έγκλημα το οποίο έγινε πριν 2 ημέρες στο λιμάνι αποτελεί την κορυφή του Παγόβουνου και είναι ένα εργοδοτικό έγκλημα και όχι ένα ατύχημα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν δεκάδες τα εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες με τις οποίες έχουμε έρθει αντιμέτωποι και έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές στα διάφορα πόστα, στα διαλύματα, στα καράβια, στους προβλήτες, ότι ήταν θέμα χρόνου να θρηνήσουμε νεκρό. Δυστυχώς ήρθε αυτή η ώρα. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Δεν φταίει ένα λάθος, δεν φταίει κακιά η ώρα, δεν φταίει τίποτα άλλο από την ευθύνη την οποία έχουν μια χούφτα παράσιτα, η οποία είναι η εργοδοσία, είναι οι κυβερνήσεις που υπηρετούν τα κέρδη τους και νομοθετούν για την πάρτη τους. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Να θυμίσω και να γνωστοποιήσω ότι η παρέμβαση του ΚΕΠΕΚ έγινε 10 η ώρα το βράδυ μετά από παρέμβαση του Σωματείου ΕΝΕΔΕΒ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, όπου με τις πατόφλες σηκώσαμε τον διευθυντή του ΚΕΠΕΚ να έρθει κάτω. Και ήταν και λίγο επιφυλακτικός στο να μπει μέσα και να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο. Είναι ξεκάθαρο το εξής, ότι η δική μας στάση, αταλάντευτα επί 2 συνεχείς ημέρες, κόντρα σε νόμους και κανόνες που εξυπηρετούν τα κέρδη της Κόσκο, ένα τέτοιο θλιβερό γεγονός, τραγικό, το έκανε από την αφάνεια να βγει στην επιφάνεια. Εμείς είμαστε αυτοί που καταφέρνουμε η θυσία του συνάδελφου του Δημήτρη του Δαγλή να μην πάει στράφη. Συζητάγανε και λέγανε όταν φτάσαμε οι 3 πρώτοι εκπρόσωποι από το σωματείο του ΕΝΕΔΕΠ ότι δεν έχουμε δουλειά καμία εμείς να πάμε στον χώρο του ατυχήματος. Γιατί συνάδελφοι, τυχαία, τους έπιασε ο πόνος, γιατί είναι αυτοί κάτω προβλήτες? Όχι. Γιατί εμείς γνωρίζουμε πως έγινε. Και σήμερα με την παρέμβασή μας στο λιμεναρχείο, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, κάποια στοιχεία τα οποία δώσαμε είναι καθοριστικά για να αποδοθούν ευθύνες. Είναι χρέος όλων μας, κάθε εργαζόμενο, όχι μόνο στο λιμάνι, να πάρουμε την ευθύνη και όλα τα μέτρα για να μην ξαναθρηνήσει κανένα σπίτι και η εργατική τάξη άλλο νεκρό. Δεν πρόκειται αυτό να μας το εγγυηθεί καμία Κόσκο, κανένας εργοδότης, καμία κυβέρνηση. Ήτανε προκλητική η στάση τους όταν μετά από συνάντηση που τους αναγκάσαμε να κάτσουν τραπέζι για άλλη μια φορά, ότι όλα στο λιμάνι γίνονται τέλεια. Είναι από τα λιμάνια με την καλύτερη ασφάλεια, με τα καλύτερα μέσα. Και ότι παίρνουν όλα τα μέσα για την προστασία μας. Άρα για συνάδελφοι, όταν εντατικοποιούν την εργασία, όταν κυνηγάνε τους χειριστές να κάνουν κινήσεις, όταν φωνάζουν μέσα τους οδηγούς και τους λένε «έχει πέσει αποδοτικότητά σου», όταν λένε γιατί άρχισε να βγει το κουτί από τα 50 και από τα 60 μέτρα ύψος με κάθε καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, κρεμασμένοι από το κέντρο που τους πιέζει για αυτούς ποιος, η εργοδοσία, για να βγατίζει τα κέρδη για να μεγενθύνει τις πλάτες μας. Δεν είναι εντατικοποίηση. Δεν έχουν ευθύνες. Η ελλιπής εκπαίδευση. Η κακή συντήρηση των μηχανημάτων, όπως και του μηχανήματος το οποίο έγινε τραγικό ατύχημα. Και πιθανό να πάνε να πετάξουν τον μπαλάκι των ευθυνών σε άλλους ή να το θάψουνε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Απέναντι σε αυτούς μας,
στις οικογένειές μας, στους συναδέλφους μας. Αποτελεί πείρα πολύτιμη δική μας εγκατάκτηση, την οποία τη θέτουμε εδώ πέρα σε κάθε εργαζόμενο, το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι έχουν κριτήριο. Δεν μπορεί ο καθένας να υποτιμάει την νοημοσύνη μας, να υποτιμάει τον κόπο μας. Γνωρίζουμε τι γίνεται στις πλάτες μας. Και αυτό το αποδείξαμε για άλλη μια φορά. Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε και να κατακτήσουμε και να γίνει συνείδηση σε όλους μας και σε κάθε συνάδελφο είναι τελικά ότι όταν ο εργάτης μαζί με τον διπλανό του συνάδελφο πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, τα πάντα μπορούν να γίνουν και τα ποδάρια τους που είναι πύληνα καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα. Τώρα είναι η ώρα, λοιπόν, έχοντας αυτή την παρακαταθήκη, να πάμε ένα βήμα παραπέρα για να μπορούμε να ζούμε στον πόη που μας αξίζει. Να ικανοποιούμε τις ίδιες μας ανάγκες μας και να μην έρχεται κάθε μήνα στο τέλος να μετράμε τα ψηλά για να βάλουμε βενζίνη να πάμε για δουλειά. Να μην ανεχόμαστε πλέον να πληρώνουμε για να πηγαίνουμε για δουλειά. Αφού κανένα μέτρο πρόληψης δεν έχουν πάρει για την υγεία των εργαζομένων και να μας καλούν ακόμα και τώρα να πληρώνουμε από την τσέπη μας ακόμα και τα τεστ. Εδώ πέρα λοιπόν συνάδελφοι, αυτή η πείρα πρέπει να μεταφερθεί σε κάθε συνάδελφο. Να ικανοποιηθούν τώρα τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων για να μην θρηνήσουμε κανέναν άλλο συνάδελφο. Για να μπορούμε να φεύγουμε από το σπίτι μας και να γυρνάμε. Για να βλέπουμε τις οικογένειες και τα παιδιά μας. Για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας που να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας. Και όχι να είμαστε εργαζόμενοι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Έχουμε τη δύναμη, μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους από όλη την Ελλάδα, από όλο τον Πειραιά, την Αθήνα, από όλη την Ευρώπη μας έχει στείλει από την Τουρκία, την Αμερική μηνύματα αλληλεγγύης. Είναι πολύ σημαντικό συνάδελφοι. Γιατί έτσι ξεχωρίζει η κηφύρα από το στάχι. Γιατί εμείς αποδεικνύουμε στην πράξη ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιπροσωπεύουν και παλεύουν για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και δεν είναι μια μερίδα η οποία είναι υποταγμένη και συμβιβασμένη. Αυτό να είναι καθαρό. Φεύγοντας από εδώ πέρα, έχουμε ζητήσει συνάντηση με τα κεντρικά της Κόσκο στην Παγόδα. Θα πάμε εκεί πέρα. Η πρώτη απάντηση η οποία πήραμε, ήτανε ότι η πόρτα θα είναι κλειστή και θα υπάρχουν δυνάμεις του λιμενικού. Καλά θα κάνουνε να μαζευτούνε. Αλλιώς θα μετρηθούμε. Παίζουμε κάθε μέρα τις ζωές μας, δεν θα μας φοβήσει τίποτα. Προχωράμε να πάμε στην πορεία μας. Τα πανό του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ θα μπουν μπροστά. Οι λιμενεργάτες θα μπουν μπροστά και οι αλληλέγγυοι θα μας στηρίξουν και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ευχαριστούμε, ο αγώνας συνεχίζεται και μετά θα ακολουθήσει η Γενική Συνέλευση στον χώρο του λιμανιού.